Το Mantis Religiosa, το γνωστό λογάκι της Παναγίας, είναι το πιο αναγνωρίσιμο μέλος μιας μεγάλης τάξης εντόμων, τα Mantod, που περιλαμβάνει 15 οικογένειες και πάνω από 2.200 είδη, 8 από τα οποία απαντώνται στην Ελλάδα. Η πρώτη λέξη, από την επιστημονική ονομασία που προέρχεται, από την ελληνική λέξη Mantis, ενώ η δεύτερη προέρχεται από το λατινικό religio, που σημαίνει καθήκον, δέσμευση στους θεούς. Η ονομασία του σχετίζεται με την ιδιαίτερη μορφή του σώματός του και τη στάση που έχει το πρόστιο ζεύγος των ποδιών του, που θυμίζει στάση προσευχής. Στην Ελλάδα είναι γνωστό ως αλογάκι της Παναγίας. Ονομάζεται αλογάκι λόγω του τριγωνικού κεφαλιού, των μεγάλων ματιών σε σχέση με το κεφάλι και της όρθιας στάσης που έχει και ένα άλογο όταν σηκώνεται στα δύο πόδια. Ενώ αναφέρεται ως της Παναγίας, λόγω της στάσης των διπλωμένων πρόστιων άκρων που παραπέμπουν σε στάση προσευχής. Τα περισσότερα είδη από τα Mantodi τα συναντάμε στα τροπικά δάση της Νότιας Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας. Η ποικιλία τους στα εύκρατα κλίματα μειώνεται, ενώ δεν ζουν στα κρύα κλίματα. Το μέγεθός τους κυμαίνεται από 1 χιλιοστόμετρο μέχρι 15 εκατοστά, ανάλογα το είδος του. Κατά κανόνα, τα φύλλα έχουν διαφορετικό μέγεθος, με τα θηλυκά να είναι μεγαλύτερα από τα αρσενικά. Το σώμα σε όλα τα είδη είναι μακρόστενο. Το σχήμα του κεφαλιού τους είναι τριγωνικό, ενώ είναι το μοναδικό έντομο που έχει την ικανότητα να το περιστρέψει γύρω από τον άξονά του έως και 180 μοίρες. Διαθέτει σύνθετους οφθαλμούς που είναι πολύ καλά ανεπτυγμένοι και έχουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται κινήσεις έως 20 μέτρα μακριά. Στο κεφάλι μπορούμε να παρατηρήσουμε δύο μακριές νηματοειδείς κεραίες, οι οποίες διαθέτουν πολλά άρθρα. Τα όργανα ακοής βρίσκονται στο μεταθωράκιο του θώρακα και είναι σε επίπεδο υπερήχων. Όπως όλα τα έντομα, έτσι και το αλογάκι της Παναγίας διαθέτει τρία ζεύγη ποδιών. Το μπροστινό ζεύγος είναι εξειδικευμένο για ξαφνική εξφενδόνηση προς τα εμπρός, ώστε να συλλάβει τη λία του. Τα μπροστινά πόδια είναι πολύ δυνατά και σε συνδυασμό με τις σειρές από αγκάθια που διαθέτουν, καταφέρουν και ακινητοποιούν το θύραμά τους. Τα υπόλοιπα 4 πόδια τα χρησιμοποιεί για να σκαρφαλώνει σε φυτά. Επιπλέον, διαθέτει 2 ζεύγη πτερήγων, τον μπροστινό που είναι δερματοειδές και το πίστιο που είναι μεμβρανώδες. Η περίοδος αναπαραγωγής τους είναι το καλοκαίρι. Ιδιαίτερο στοιχείο κατά τη διάρκεια του ζευγαρώματος είναι ότι το θηλυκό αποκεφαλίζει και τρώει το αρσενικό. Μετά το ζευγάρωμα και ανάλογα το είδος, το θηλυκό θα γεννήσει 10 με 200 γονιμοποιημένα αυγά σε μια γλοιώδη ουσία σε κατάλληλο υπόστρωμα. Η ουσία αυτή θα μετατραπεί σε προστατευτικό κάλυμα ώστε να διατηρηθούν τα αυγά κατά τη διάρκεια του χειμώνα και η νέα γενιά να προκύψει την άνοιξη. Ο βιολογικός κύκλος στα ευρωπαϊκά είδη διαρκεί 12 μήνες, ενώ στις ζεστές τροπικές περιοχές μπορεί να συμβούν περισσότερες γενιές συγχρόνως. Ο Mantis είναι ένα σαρκοφάγο έντομο. Γενικά τρέφεται με ασπόνδυλα όπως έντομα, μεγάλες αράχνες και άλλα. Ενώ τα μεγαλύτερα είδη τρέφονται και με σπονδυλωτά όπως μικρά ερπετά, σαύρες και μικρούς βατράχους. Κατά κανόνα μένουν ακίνητα έως ότου τα πλησιάσει η λία τους. Έπειτα την αρπάζουν σε διάστημα 1/20 του δευτερολέπτου και αφού την εξουδετερώσουν την καταναλώνουν. Το χρώμα του Mantis ποικίλει και μπορεί να είναι πράσινο, καφέ και γενικότερα χρώματα του περιβάλλοντος που ζουν. Γενικά ο συνδυασμός του χρώματός τους και της κίνησής τους μπορεί να μην τα κάνει αντιληπτά από τους θηρευτές τους αλλά και από τη λία τους. Ο Mantis, εκτός από το να προσπαθήσει να απομακρυνθεί τρέχοντας ή πετώντας σε περίπτωση κινδύνου από πιθανό θηρευτή, ανάλογα το είδος μπορεί να προκαλέσει ήχους που θα τον αποθαρρύνουν, να ανοίξει ξαφνικά τα πτερήγια του, να πάρει απειλητική στάση ή ακόμα και να παριστάνει τον νεκρό. Ο ρόλος που έχει ο Mantis στο οικοσύστημα είναι σημαντικός, καθώς ο σαρκοφάγο έντομο αποτελεί θηρευτής των παρασίτων. Βοηθάει να διατηρείται χαμηλά ο πληθυσμός των επιβλαβών ζωηφίων.